Εγώ θα πάω στον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, πρέσβη επί τιμή, ο οποίος γνωρίζει και αυτές τις λειτουργίες. Κυρίως όμως θα πάω για τα επερχόμενα στην Κύπρο που δεν ακούγονται. Καλημέρα, κύριε Χρυσανθόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Για λύστε μου μία απορία. Επειδή οι Πακιστανοί έχουν αρχίσει να φαίνεται το κράτος ότι μάλλον θα πάνε στις φιέστες για την τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Αλλά εγώ αναρωτήθηκα πριν από λίγο. Και ο δικός μας πρεσβευτής τι δουλειά είχε στους εορτασμούς στη Σούσα των Αζέρων για τον Αγκόρνο Καραμπάχ? Δεν είχε κανένα λόγο να πάει. Θα μπορούσε να είχε προβάλει πολλές δικαιολογίες, ότι ήταν άρρωστος, ότι ήταν κάτι κτλ. Αλλά δεν έπρεπε καθόλου να πάει. Και όπως είπατε και εσείς, τη στιγμή που είναι ο ίδιος πρέσβης, τον οποίον ο Αλίεφ ξεφτύλισε στην αρχή όταν επέδωσε τα διαπιστευτήριά του. Επειδή έχετε θητεύσει στη διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, ένας πρεσβευτής παίρνει την απόφαση να πάει μόνος του? Όχι. Όχι. Μπορεί να πάρει και την απόφαση να πάει μόνος του για ίσονος σημασίας θέματα. Φαντάζομαι ότι αυτό, ότι όπως το οργάνωσαν οι Αζέροι, θα ήταν μια επίσκεψη είτε των Νατοϊκών είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλων των πρεσβευτών στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν ήταν η πρόσκληση. Εντάξει, τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είχε επικαλεστεί ασθένεια, κάτι άλλο, και να μην είχε καν παρευρεθεί και όχι να στείλει αντιπρόσωπό του. Μάλιστα. Γι' αυτό θα μπορούσε να το είχε κάνει και με δική του πρωτοβουλία, να σας πω την αλήθεια, για να μην έβαζε και σε δύσκολη θέση την Αθήνα την απαντήσει. Σωστό. Κύριε Πρέσβη, ξεκίνησα από εκεί γιατί έρχεται, τη λένε στην Αθήνα, κομψά φιέστα. Δεν έρχεται φιέστα. Έρχεται η συνέχεια μιας στρατηγικής χρόνιας Τουρκίας που επί Ερντογάν έχει επιταχυνθεί. Λοιπόν, σε σχέση με την Κύπρο, την περίοδο που εμείς φαίνεται να το έχουμε αποσυνδέσει στις μεταξύ μας σχέσεις. Για το Αζερβαϊτζάν μιλάτε τώρα? Για την Κύπρο. Για την Κύπρο, ναι, ναι. Μιλάω και για αυτά που έρχονται. Ναι. Λοιπόν, για την Κύπρο τώρα. Το Νοέμβριο πέρυσι ο Ερντογάν είχε κάνει την πρώτη του ανακοίνωση ότι θέλει ότι θα προχωρήσει για να υπάρξουν δύο χωριστά, δύο ανεξάρτητα κράτη εκεί που υπάρχει σήμερα η Κύπρος. Και θα ζητούσε επίσης την αναγνώριση από φιλικά διακείμενα κράτη προς αυτόν. Είχα γράψει ένα άρθρο τότε. Το δημοσιεύουμε σήμερα στη Νέα Κρήτη το άρθρο σας, γιατί αποδείχτηκε εξαιρετικά επίκαιρο σήμερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το είχα γράψει τότε λέγοντας τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να το αποτρέψει αυτό. Και άρχισα με το Πακιστάν. Θα μπορούσαμε να είχαμε προσκαλέσει το πρόεδρο του Πακιστάν να επισκεφθεί την Ελλάδα επισήμως. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η επίσκεψη αυτή θα τον κολάκευε και θα γινόταν αποδεκτή. Και στη διάρκεια των συνομιλιών που θα είχαμε θα μπορούσε και να αναφερθεί ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη χώρα του αν προχωρήσει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ευγενικά θα του λέγαμε το ενδεχόμενο απέλασης των Πακιστανών που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως και διάφορα οικονομικά αντίμετρα. Δεν ήρθε ο πρόεδρος του Πακιστάν, θα μπορούσαμε το ίδιο να είχαμε καλέσει τον πρέσβη του Πακιστάν στο Υπουργείο Εξωτερικών και να του λέγαμε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Τα ίδια θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και σε άλλες τρίτες χώρες, όπως το Μπαγκλαντές, Σομαλία και το καθεξής. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα. Ελπίζω να έχουν γίνει και να έχουν γίνει σιωπηλά. Αλλά όπως κινείται το Πακιστάν σήμερα, διαβάζοντας το τουρκικό τύπο ότι πρόκειται να ανοίξουν, ότι το προξενικό γραφείο του Πακιστάν στην Άγκυρα στέλνει υπαλλήλους στα κατεχόμενα και αποκαλώντας τα κατεχόμενα με την τουρκική του ορολογία, αυτό δείχνει ότι πάνε να ανοίξουν προξενείο στα κατεχόμενα, που είναι μια πρώτη φάση για την αναγνώριση. Άρα θεωρείτε ότι η στρατηγική, και όχι η φιέστα 20-21 στα κατεχόμενα της Κύπρου από πλευράς του Τούρκου Προέδρου που προετοιμάζεται, και επαναλαμβάνω στρατηγική και όχι φιέστα, θα έχει κλιμάκωση. Δεν είναι ότι θα πάει σε μια παρέλαση, θα βγάλει μια ομιλία στην ψευδοβουλή και τελειώσαμε. Εδώ είναι και τα επόμενα βήματα.
Ναι, τα επόμενα βήματα είναι η αναγνώριση από φιλικά διακείμενα κράτη και σαν δεύτερο κράτος βλέπω το Αζερμπαϊτζάν, όπου εκεί θα πρέπει να κληθεί ο Αζέρος επιτετραμένος και να του τονιστεί ότι θα υποβιβαστούν οι διπλωματικές σχέσεις με την Αθήνα σε επίπεδο επιτετραμένου, σε μόνιμη βάση, και ότι θα παρθούν οικονομικά αντίμετρα. Και εκεί θα πρέπει εμείς να είμαστε αποφασισμένοι να θυσιάσουμε το πετρελαιολογικό και να πούμε στην ανθρωπότητα ότι η Ελλάδα δεν πουλιέται για πετρέλαιο. Κύριε Χρυσανθόπουλε, υπενθυμίζετε στο άρθρο αυτό την αντίδραση της ΕΟΚ μετά από την ελληνική βέβαια όχληση και τα διαβήματα της Κύπρου το 1983, τότε που η ανακήρυξη του ψευδοκράτους, για να το υπενθυμίσουμε, από το Ραούφ Ντεκτάς, έμεινε κενό γράμμα. Σήμερα πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει έστω και τώρα μία, γιατί δεν το βλέπω, μία ανάλογη έντονη διπλωματική κίνηση και όχι να περιμένουμε αν θα τηλεφωνήσει ο Biden ή τι θα πει η Ντελάιεν στον Ερντογάν? Βεβαίως, έγινε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών την Δευτέρα και το μόνο που ακούσαμε εκεί ήταν μια έκφραση ανησυχίας από τις τόσες πολλές ανησυχίες που έχει που εξέφρασε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι ανησυχεί και ότι δεν θα πρέπει να γίνουν για όσα συμβαίνουν στη Κύπρο και στην Αμόχωστο με το φεστιβάλ του Ερντογάν. Μία ανησυχία εξέφρασε, αλλά δεν είναι ανησυχία. Εδώ μιλάμε για παραβιάσεις δύο αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, το 541 του 83 και το 550 του 84, που κατεδίκασε το ψευδοκράτος που δημιούργησε τότε ο Ντεκτάς. Άρα, κύριε Χρυσανθόπουλε, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το βαθύτερο νόημα αυτών των κινήσεων από πλευράς Ερντογάν? Είναι όντως να προχωρήσει σε δύο χωριστά κράτη ή είναι εκ παραλλήλου, δημιουργώντας μια de facto εκ νέου κατάσταση, να σύρει την ελληνοκυπριακή πλευρά και την ελληνική πλευρά σε μια συζήτηση για μια χαλαρή συνομοσπονδία που στην ουσία θα είναι τα δύο χωριστά κράτη? Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται ο Ερντογάν πλέον για συζητήσεις. Θα προχωρήσει de facto και με τη βοήθεια των φιλικά διακειμένων προς αυτόν κράτη για την δημιουργία δύο, για την αναγνώριση του ψευδοκράτους του, το οποίο θα σημάνει ότι θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο και οι συζητήσεις... Δεν τον ενδιαφέρουν οι συζητήσεις, γιατί νιώθει ότι έχει τέτοια δύναμη από πίσω του που αδιαφορεί εντελώς για τις συζητήσεις και το έδειξε κιόλας στις τελευταίες συζητήσεις που είχαμε στη Γενέβη για αυτό το πράγμα. Και μάλιστα και αρνήθηκε τη συνέχιση των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Mm-hmm. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν ενδιαφέρεται για τη συνέχιση του διαλόγου, ανεξάρτητα σε ποια βάση γίνονται. Οπότε πόσο εύκολο είναι να προχωρήσει αυτή η de facto κίνηση δύο χωριστών κρατών τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα, ή έχει την υπομονή η Τουρκία να περιμένει να ξεκινήσει με όσες χώρες αναγνωρίσουν και βλέπουμε? Μου φαίνεται ότι θα ξεκινήσει με όσες χώρες αναγνωρίσει και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας, αλλά εμείς θα πρέπει, η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις αυτές και ζητώντας μια νέα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα καταδικάζει τα κράτη εκείνα τα οποία θα αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. Άρα θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει σημάνει ήδη διπλωματικό συναγερμό σε Λευκοσία και Αθήνα? Ασφαλώς, αντί να ασχολούμαστε με τους εμβολιασμούς. Κύριε Χρυσανθόπουλε, πείτε μου, μπορεί να γίνει αυτό όταν η Αθήνα, το πολιτικό προσωπικό, φαίνεται να έχει αποσυνδέσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το κυπριακό για το ήρεμο καλοκαίρι, δεν ξέρω γιατί άλλο, όταν η Τουρκία όχι μόνο δεν το αποσυνδέει, αλλά επαναφέρει και επικυρωποιεί το δόγμα ότι και Τούρκος να μην υπήρχε στην Κύπρο θα έπρεπε να τον εφεύρουμε? Θέλω να πω δηλαδή ότι η τουρκική πλευρά, αρέσει δεν αρέσει, έχει μία γεωστρατηγική αντίληψη για το ρόλο και τη σημασία του κυπριακού εδάφους. Η ελληνική πλευρά
Δεν ξέρω τι κάνει. Όλο το θέμα της Κύπρου και το θέμα των διαφορών με την Τουρκία είναι όλο ένα πακέτο είναι. Δηλαδή, διότι αν γίνει μια ξεσπάσει ένας πόλεμος στην Κύπρο, αυτός ο πόλεμος θα έχει επιπτώσεις στην Ελλάδα, όπου και εμείς τα συμμετάσχουμε, διότι πλέον αυτή η αίρεση, ας το πούμε, ότι η Κύπρος σκείται μακριά, δεν νομίζω να ισχύει πια σήμερα. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, κύριε πρέσβη, βοηθούν στην κατεύθυνση που εσείς λέτε, της καταγγελίας δηλαδή, αυτών των διεθνώς και καταφανώς παράνομων πράξεων της Τουρκίας, κινήσεις και συζητήσεις από την πλευρά μας για αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κωσόβου, για παράδειγμα? Όχι, όχι. Ακόμα και να είναι κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς πρέπει να τηρήσουμε τις αποστάσεις μας επικαλούμενοι τους δικούς μας λόγους, τους δικούς μας λόγους εθνικούς. Με όλα αυτά λοιπόν, κύριε Χρυσανθόπουλε, θεωρείτε ότι από τις 20 Ιουλίου αλλάζει ταχύτητα, με πρωτοβουλία και πάλι φυσικά, της Τουρκίας το λεγόμενο Κυπριακό, μπαίνει σε άλλη πίστα? Ναι, αλλάζει και θα έχουμε και δεν θα έχουμε ήσυχο καλοκαίρι, δυστυχώς, λόγω των όσων θα επακολουθήσουν της λεγόμενης φιέστας της 20ης Ιουλίου, και μην ξεχνάμε και τις άλλες παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία με το να φτιάξουν την αεροπορική βάση για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Άρα είναι μια συνολική απόφαση της Τουρκίας. Δεν είναι απλά μια φιέστα εδώ, πετειακή. Προχωράει με ταχύτητα. Το ερώτημα είναι πόσο έτοιμη είναι η ελληνοκυπριακή και η ελληνική πλευρά και πόσο είχε αντιληφθεί το μέγεθος μιας τέτοιας κίνησης. Διότι de facto πια και με την αναγνώριση έστω με 2-3 χώρες αρχικώς. Άλλωστε και το Πακιστάν το 83 το είχε ξανακάνει αλλά το πήρε πίσω μετά. Όχι, το Μπαγκλαντές. Το Μπαγκλαντές, ναι, έχετε δίκιο. Πόσο εύκολα έχει αντιληφθεί η ελληνική και η ελληνοκυπριακή πλευρά τι συνιστά αυτή η νέα πίστα? Διότι εδώ στην ουσία επικυρώνεται δια της πράξεως της Τουρκίας, παντή τρόπο, ότι πλέον έχουμε απώλεια εδάφους για την Κυπριακή Δημοκρατία. Όχι ότι δεν την έχουμε και τώρα, αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ναι, ναι. Εγώ ελπίζω και το εύχομαι η Αθήνα να έχει πάρει τα μέτρα αυτά στα πλαίσια των όσων γράφω και στην επιστολή, την οποία επιστολή σημειωτέων την είχα κοινοποιήσει και στο γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών και στο διπλωματικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Ελπίζω να έχουν γίνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, κινήσεις οι οποίες για λόγους ευνοήτους να μην είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Αλλά βλέποντας τώρα τις κινήσεις των Τούρκων και τις κινήσεις των Πακιστανών, έχω ορισμένες αμφιβολίες κατά πόσον έχουν γίνει πραγματικά αποτελεσματικές ενέργειες. Και ελπίζω να κάνω λάθος. Αν σας ζητήσει κάποιος, κύριε πρέσβη, σχεδόν με εν είδη τίτλου, να χαρακτηρίσετε την κατάσταση έτσι όπως φαίνεται να διαμορφώνεται με επίκεντρο την Κύπρο, τι θα απαντούσατε? Θα έχουμε ένα δύσκολο και επικίνδυνο καλοκαίρι. Μάλιστα. Κύριε πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη.